Λοιπόν, επιστρέφοντας, να καλημερίσουμε την πολιτικοκομματική παρέα. Την κυρία Βάκη, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βάκη. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, ευχαριστώ. Και τον κύριο Τεμποράσεπο, δηλαδή την κύριο Ταρκώσα χρόνια που λένε, που να την πιστεύω, κυρία Σπυράκη. Γιατί. Λοιπόν, και τον κύριο Κουτσούκα από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και στους τρεις, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα σημείο επαφής που λένε, γιατί μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο, έχουν ανοίξει ένα σωρό ζητήματα, κυρία Βάκη. Ένα εκ των οποίων που έχει να κάνει και με τα θέματα δημόσιας τάξης, ασφάλειας, συνεννόησης κτλ. Έχει προκαλέσει και εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση να φωνάζει. Και αναφέρομαι σε όλη αυτή την ιστορία των καταλήψεων, υπέρ, κατά, τι γίνεται και τα σχετικά. Καταρχήν, χθες η Εκκλησία, οφείλω να σας πω ότι εξαιρετικά μια ανακοίνωση, το γνωρίζετε, φαντάζομαι, με την οποία με έναν τρόπο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν πήρε θέση σε αυτή την υπόθεση με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ως όφιλε. Και ταυτόχρονα στο εσωτερικό του ενίου χώρου σας εκφράζετε πολύ διαφορετικές απόψεις για το πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο αυτό. Μία άποψη της κυβέρνησης που λέει ότι οι καταλαμβάνοντες βγαίνουν από τα σπίτια και η αστυνομία παρεμβαίνει και τακτοποιεί τα πράγματα, και η άλλη άποψη του κόμματος που λέει ότι όχι, καταλήψεις δεν πρέπει να σπάνε με αστυνομικούς τρόπους. Μάλιστα, άκουσα και τον κύριο Κυρίτση χθες να λέει ότι με έναν τρόπο πρέπει θεσμικά, ας πούμε, να τακτοποιηθεί το θέμα, δεν ξέρω πώς. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση έχει καταδικάσει την επέμβαση στην Μητρόπολη και βεβαίως προφανώς και κάποιοι χώροι λατρείας, κάποιοι ναοί, όποιοι και να είναι αυτοί. Εγώ δεν θα σας πω ότι ήταν ο ναός της Ορθοδοξίας, θα μπορούσε να είναι ένα μουσουλμανικό τέμενος ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι υπέρμαχος της ανεξής θρησκείας. Προφανώς και δεν είναι χώροι διεκδικήσεων και προφανώς είναι 100% καταδικαστέα μια διακοπή λειτουργίας και ούτω καθεξής. Έχει καταδικαστεί αυτό. Τώρα, όσον αφορά την εκένωση των καταλήψεων, εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα θριαμβολογούσα με αστυνομικές επεμβάσεις, όπου βεβαίως δεν υπήρξε βία. Οι εκενώσεις έγιναν χωρίς τη χρήση βίας. Δεν ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης όμως αυτό, κυρία Λυριτζή. Ήταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διότι είχαν προσφύγει ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τώρα, με όλη αυτή την παραφιλολογία και την παραπολιτική που έχει ξεκινήσει, ότι καταδικάζουμε τις καταλήψεις από όπου και αν προέρχονται, κατά το καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ναι, η κυβέρνηση λίγο όμως να δούμε το θέμα. Όχι, γιατί προσέξτε, θέλω λίγο να μου το διευκρινίσετε αυτό. Δεν ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία, ήταν εισαγγελική παρέμβαση. Ναι, ήταν. Όντως, αυτό έτσι, ήταν. Τις εισαγγελικές παρεμβάσεις η κυβέρνηση τις κρίνει αναλόγως. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέτε εγώ τι, η εισαγγελία. Ο κ. Πολάκης στην εισαγγελική παρέμβαση στα θέματα του νοσοκομείου. Προσφάτως. Χτες κατήγγειλε την εισαγγελική παρέμβαση και τη αστυνομία την παρέμβαση. Τι απ' όλα κάνουμε. Ότι δεν αφήνει την κυβέρνηση να ασκήσει τη δική της πολιτική, η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Η δική σας πολιτική σας αφήνει. Ο κύριος Πολάκης την κατήγγειλε. Μισό λεπτό. Είναι δύο διαφορετικές τάξεις θέματα. Ο κύριος Πολάκης την κατήγγειλε διότι υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος. Έχει ψηφιστεί στη Βουλή για την απομάκρυση των εργολάβων από τους χώρους της υγείας και της παιδείας, τους εργολάβους καθαριότητας. Και έδειξε όντως η εισαγγελία στην περίπτωση του νοσοκομείου Τρικάλων έναν υπερβάλλοντα ζήλο. Ναι. Αυτό το οποίο έκανε λοιπόν ήταν να καταγγείλει, διότι δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά ο νόμος. Η ή χρησιμοποιήθηκε. Βεβαίως και είναι ανεξάρτητη, και εγώ δεν θα παρέμβω ποτέ ούτε θα καταγγείλω το έργο της δικαιοσύνης. Είναι διακριτές οι λειτουργίες. Στο θέμα λοιπόν της κατάληψης, έγινε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Εγώ δεν θα σας πω ότι είμαι υπέρμαχος επεμβάσεων τέτοιου τύπου, διότι οι συγκεκριμένες καταλήψεις πώς λειτουργούσαν. Φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Λειτουργούσαν ομάδες εκεί, οι οποίες προσέφεραν έργο έμπρακτης αλληλεγγύης. Και όπως ξέρετε, είμαστε υπέρμαχοι, φανατικοί υποστηρικτές τέτοιων εκδηλώσεων αλληλεγγύης. Είναι του κράτους. Λοιπόν, και εγώ δεν έχω πρόβλημα με μία κατάληψη, ενός κτηρίου το οποίο είναι σε αχρηστία, είναι ρημαγμένο, το οποίο χρησιμοποιείται παραδείγματος χάρη για να φιλοξενούνται πρόσφυγες. Και είναι και πάρα πολύ καλό το ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες καταλήψεις, το λέω χαριτολογώντας, με την έννοια ότι όπως ξέρετε, υπάρχει κυβερνητική πρωτοβουλία, κάποια δημόσια κτίρια, πάρα πολλά δημόσια κτίρια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα, να χρησιμοποιούνται για τέτοιους σκοπούς. Να φιλοξενούν άστεγους, να χρησιμοποιούνται για τέτοιες δράσεις. Συνεπώς, ναι, συνεπώς, να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο. Ο συγκεκριμένος χώρος, με συγχωρείτε, το ορφανοτροφείο, παρόλα αυτά, είχε παραχωρηθεί από το δημόσιο για ένα τέτοιο σκοπό. Ναι, όχι για να φιλοξενήσει πρόσφυγες, για ένα άλλο σκοπό. Για να φιλοξενήσει ανθρώπους με μανία της αρρώστιας, αν δεν κάνω λάθος.
Με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Με 9-4 ασθένειες. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς για ποιο λόγο είχε χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με την Εκκλησία, είχε γίνει αυτό που είναι από 9 περίπου 10 μήνες. Το δημόσιο παραχώρησε το συγκεκριμένο χώρο στην Εκκλησία, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος. Υπήρχαν μέσα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, προσέφεραν βοήθεια στους πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μία απόφαση για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος. Όταν λοιπόν παρενέβη η αστυνομία, ακολούθησαν όλα αυτά τα οποία. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα σας κατηγορούν ότι υποθάλλετε την όλη ιστορία. Αυτό εσείς τους υποκινείτε, εσείς υποθάλλετε και δεν τους. Και ενώ η κυβέρνηση υποτίθεται ότι κάνει τη δουλειά της, το κόμμα λέει άλλα. Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι ένα προσφυλές. Καλύπτουμε όλοι όλους, έτσι. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένα προσφυλές πόρτης Νέας Δημοκρατίας να ανασύρει κάθε τρεις και λίγο και τη θεωρία των δύο άκρων, όπου η αριστερά πίσω από τους τρομοκράτες, τους αντιεξουσιαστές, δεν ξέρω και ποια άλλη κατηγορία κρύβεται πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι η αριστερά εξισώνεται ενίοτε με τα γκαζάκια. Είναι μια θεωρία η οποία είναι μπαγιάτικη και τελικά δείχνει και κάτι. Διότι τώρα τελευταία, κοιτάξτε, έχουν κλιμακωθεί οι τόνοι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, στρατηγική ένταση, διότι είχαμε και διάφορα επεισόδια να έχουν εκτυλιχθεί στη Βουλή και αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ένα και μόνο ένα πράγμα. Ένα κενό πολιτικής και την εκοφαντική απουσία οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης για κυβέρνησης. Το οποίο αυτό οφείλει να πράξει η αντιπολίτευση και όχι να αναλώνεται σε αφορισμούς και σε φωνασκίες. Μια λαδική, κυρία Σπυράκη. Κοιτάξτε, είχα και έχω, εξακολουθώ να έχω, παρά τα όσα λέει η κυρία Βάκη, την πολύ καλή πρόθεση να πω ότι χαίρομαι που άκουσα από ένα στέλεχος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κοινοβουλευτικό στέλεχος, μια ξεκάθαρη καταδίκη των όσων συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη, που έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και πρέπει να πω ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Είδαμε βεβαίως προφανώς μπροστά στις οθόνες μας να συγκρούεται ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι για μένα αυτό το μείζον. Το μείζον για μένα, κύριε Λιρτζή, είναι ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση αντιμετώπισης του φαινομένου. Καμία πολιτική βούληση αντιμετώπισης του φαινομένου με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να πάει στους Έλληνες πολίτες. Να και το λέτε εδώ. Ο λογαριασμός, εδώ τα γραφεία τους ο λογαριασμός να πάει στους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν υπήρχε καμία πολιτική βούληση αντιμετώπισης του No Border Camp στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Και ο λογαριασμός πήγε απευθείας και μοιράστηκε σε όλους όσοι καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου τώρα τον Αύγουστο. Ο λογαριασμός δεν σας διάκοψα. Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με το άλλο. Δεν σας διάκοψα. Είναι ένα διαρκές, φαινόμενο ανομίας, ένα διαρκές φαινόμενο ανομίας, το οποίο η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει, προτιμά τον εκφυλισμό, γιατί είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες. Γι' αυτό το λόγο δεν διατυπώνονται καθαρές κουβέντες. Και σας είπα και πριν ότι χαίρομαι που άκουσα την κυρία Βάκη να μιλάει με καθαρές κουβέντες. Όχι, κυρία Σπυράκη, ούτε καταδίκασα. Εγώ σας έκανα μία αποτίμηση του τι έγινε. Και σας είπα ότι δεν είμαστε εισαγγελική παρέμβαση. Είμαστε εκπρόσωποι πολιτικών φορέων. Είμαστε εκπρόσωποι πολιτικών φορέων και ο λόγος μας έχει πολιτική σημασία. Δεν κάνουμε περιγραφές. Από εκεί και πέρα είναι επίσης προφανές ότι δεν μπορεί ο νόμος να εφαρμόζεται à la carte. Δεν μπορεί ο νόμος να εφαρμόζεται à la carte και αυτό πρέπει να το πάρει απόφαση επίσης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν ολίγης, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αποφασίζουν να διοικήσουν το κράτος, πρέπει να διοικήσουν το κράτος. Διότι είναι υπόλογοι απέναντι στους πολίτες. Και δεν μπορούν να μεταφέρουν τη ιδιοληψία τους στη διοίκηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η ευρύτερη μπαχαλοποίηση της κατάστασης. Αποφεύγουν να πάρουν οποιαδήποτε θέση τέτοιου είδους ζητήματα. Το είδαμε στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε στις καταλήψεις, το είδαμε στη βεβήλωση του ιερού χώρου και πάλι, και εγώ θα πω, ανεξάρτητα, χώρος λατρείας. Κουράστηκαν τόσο πολύ για να αρθρώσουν μία μόνη κουβέντα. Και αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικά προβληματικό για το πώς θα συνεχίσουν. Τι θα κάνουμε, βλέπετε, κύριε Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, σας κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία σε περιφερειακά, παύλα περιθωριακά ζητήματα, ενώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα ανοιχτά από τα θέματα της εκπαίδευσης, τα οικονομικά δίνουμε ζητήματα. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε όλα. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε όλα. Καλά, το αν έχουμε αντιπρόταση ή δεν έχουμε αντιπρόταση φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένη και καθαρή αντιπρόταση. Ζητήσαμε ή όχι προημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή το Σεπτέμβριο, θα γίνει, διαβάζω, με θέμα την εκπαίδευση, για να δούμε πώς εξελίσσεται. Άνοιξαν ή δεν άνοιξαν οι πανεπιστημιακές αρχές στη Θεσσαλονίκη το ζήτημα του No Border Camp πάρα πολύ γρήγορα, ζητώντας παρέμβαση. Τι έγινε εκεί? Είναι περιφερειακό ζήτημα το ότι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας βρέθηκε υποκατάληψη από διάφορους μπαχαλάκηδες. Αυτοί μετακόμισαν στο κέντρο της πόλης και μετά κατέληξαν οι διάφοροι διαμαρτυρόμενοι να βεβηλώνουν τον Ιερό Ναό Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη. Είναι περιφερειακό ζήτημα για τη δεύτερη πόλη της χώρας αυτό?
Είναι περιφερειακό. Πείτε μου, αν μας ενδιαφέρει μόνο το κέντρο της Αθήνας και η ευρύτερη περιοχή του Κολονακίου, να το συζητήσουμε. Επειδή δεν μας ενδιαφέρει όμως και επειδή έχουμε ευθύνη για το σύνολο της χώρας, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, είναι πρωτεύον ζήτημα για τη δεύτερη πόλη της χώρας να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί, να ξέρουμε αν λειτουργεί η νομιμότητα, να ξέρουμε αν υπάρχει σεβασμός στους κανόνες και στο τέλος ο λογαριασμός μοιράζεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Κουσουκό. Εκείνο που λέει και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη, το έχετε ακούσει, έτσι. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από τη μια μεριά τα κυβερνητικά στελέχη υποτίθεται ότι προασπίζονται την νομιμότητα και από την άλλη ο κομματικός μηχανισμός χαϊδεύει μια δεξαμενή εκλογική. Αυτό το είχατε παλιά στο Πασόκ και εσείς πάντως όταν πρωτοβγήκατε κυβέρνηση, έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι διδάσκονται. Όλοι διδάσκονται από τα λάθη τους. Δεν έχουν και ένα διαφορετικό ρόλο πάντα στα κόμματα σε σχέση με την κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Ακούστε, τώρα που ερχόμουν στο δρόμο, στο ραδιόφωνο του Sky, ήταν ένα κυβερνητικό στέλεχος, η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία έλεγε γιατί μας πειράζουν οι καταλήψεις. Από τη μεταπολίτευση και μετά ζήσαμε τις καταλήψεις. Και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την κατάληψη που εμποδίζει μια δημόσια λειτουργία από την κατάληψη ενός καινούργιου εγκατελειμμένου κτίριου. Έχει μια διαφορά. Ναι, δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, αυτό είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, καλώς αναδεικνύεται αυτό το θέμα, γιατί δείχνει μια αδιγλωσία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό που επισημάνεται με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπουργός τώρα, όταν δεν του αρέσει μια δικαστική απόφαση, να την καταγγέλει και σε άλλη περίπτωση να λέει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι τώρα που μπήκε ο Αύγουστος κόψαν τις συντάξεις. Ναι, κάτι λέγαμε. Κάτι λέγατε. Ναι. Λοιπόν, η σκληρή πραγματικότητα δυστυχώς έχει άλλη ατζέντα, κύριε Λίρτζη. Αυτό είναι αλήθεια. Το ερώτημα είναι κατά πόσο. Και εγώ συμφωνώ δηλαδή ότι άλλα είναι τα πολύ μεγάλα θέματα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει άλλος. Εναλλακτική πρόταση. Όχι μόνο από την αντιπολίτευση. Και μια, από την κυβέρνηση το λέω. Και μια και είπατε εισαγωγικά, αν μπορούμε να συνοηθούμε. Υπάρχει ανάγκη μιας εθνικής γραμμής για συνεννόηση. Υπάρχει αυτή η τάση. Και η ανάγκη όμως. Υπάρχει, λέω. Η ανάγκη υπάρχει, η διάθεση υπάρχει από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πως όχι. Γιατί είδαμε πρόσφατα, ας πούμε. Μου επιτρέπετε, άκουγα πάλι νωρίτερα εδώ στη συζήτηση. Τη συζήτηση που είχατε για τα ελλείμματα του 2009 και την απόφαση του δικαστηρίου. Επιτέλους, δεν είναι κατεγραμμένα σε όλους τους προϋπολογισμούς από το 10, το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, το 16 με όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα. Θα ξαναγυρίσουμε τη συζήτηση να κυνηγάμε φαντάσματα ή θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα, νομίζω, που πρέπει να απασχολεί τα κόμματα σοβαρά. Αυτό είναι ένα δικό σας ερώτημα. Πώς τα πολιτικά κόμματα, εσείς είπατε, ναι. Πριν συνεχίσουμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Ζήση στο Μούσιο που μας περιμένει στην Εύβοια. Καλημέρα και πάλι, Ζήση. Έχεις μετακινηθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα σημείο πιο κοντά στη θάλασσα, εκεί που έφτασε ουσιαστικά η φωτιά κοντά στη θάλασσα. Είμαστε μόλις στα 150 μέτρα από την Μονή Καλατάκη, εδώ που χθες το μεσημέρι για περισσότερες από 3 ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδειξαν. Λοιπόν, ελάτε να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας με τους αγαπητούς φίλους. Διότι εκτός των ζητημάτων αυτών της καθημερινότητας, υπάρχουν και τα άλλα τα σημαντικά, κύριε Βάκη. Που δεν θα μειωνόντουσαν οι συντάξεις, θα μειωθήκαν όμως οι συντάξεις. Να. Και θα έχει και κάτι από τον Ιούνιο, λέει, τα οποία πρόκειται αναδρομικά να μπουν. Ταυτόχρονα είναι ανοιχτά μια σειρά από ζητήματα, τα οποία συνδέονται και με το μεγάλο θέμα της ανεργίας κτλ. Τα εργασιακά δηλαδή. Την ίδια ώρα που ακούμε και έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση. Λάθη του προγράμματος για το πρώτο πρόγραμμα του μνημονίου, λάθη από το δούνο του, προβλήματα στην εφαρμογή του, προβλήματα στα αποτελέσματα κτλ. Η κυβέρνηση έχει καταλήξει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής για το τι σκοπεύει να κάνει γύρω από όλο αυτό το θέμα. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, για τις συντάξεις. Οι συντάξεις μέχρι 1.300 ευρώ μεικτά είναι απολύτως προστατευμένες. Αυτό το οποίο ήταν σκληρό και επώδυνο, να ήταν καθαρές κουβέντες. Είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Εγώ δεν θα σας πω ότι ήταν όρος της συμφωνίας του Αυγούστου, όπου και σύσσωμη αντιπολίτευση ψήφισε. Δεν το κάνει αυτό λιγότερο επώδυνο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε κάποια μέτρα τα οποία είναι αντισταθμιστικά. Κόψαμε 200, δίνουμε 50. Όχι, μισό λεπτό. Είναι το 6% των εισφορών. Το οποίο το είχε βάλει η κυβέρνηση. Δεν θα καταβάλλονται, συγγνώμη κύριε Κουτσούκο. Είναι η απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη. Είναι πάνω από 110 ευρώ απώλεια το ότι κάποιος θα παίρνει την κάρτα αλληλεγγύης. Είναι μια σημαντική ανακούφιση. Όταν ένας εκ των δύο έχει χάσει το ΕΚΑΣ, πάλι και εκεί προβλέπονται κάποια μέτρα. Θα μου πείτε ότι δεν αντισταθμίζει πλήρως. Αλλά ωστόσο έγινε μια προσπάθεια κάπως να παλυθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, εγώ πιστεύω ότι οικονομικά θαύματα δεν γίνονται. Και να δούμε και λίγο, γιατί προσφάτως είχαμε και όλα αυτά τα περί εξεταστικών προτάσεων, εξεταστικών επιτροπών. Και τι χώρα παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη του 2015. Και με τι ταμιακά διαθέσιμα. Και ποιο ήταν και το περίφημο success story. Άμα πάτε στα πρακτικά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του προϋπολογισμού, θα δείτε ότι υπήρχαν ταμιακά ελλείμματα 513 εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης, δεν υπήρχε δυνατότητα έκδοσης ενός έντοκου γραμματείου. Ακόμα και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν αδύνατος. Για να μην πάμε στην πέμπτη αξιολόγηση, για την οποία είχαν προτείνει παράταση 6 μηνών και τελικά η τότε κυβέρνηση είχε ζητήσει το δίμηνο, ούτως ώστε το δίλημα να ήταν ή συνθηκολογείτε και πάτε κλείνετε την πέμπτη αξιολόγηση με το τερατώδες 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα ή πάτε σε χρεοκοπία. Να τα λέμε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή για τις θέσεις εργασίας. Βλέπετε ότι γίνονται, αρχίζουν σιγά σιγά να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αρχίζουν να προσελκύονται κάποιες επενδύσεις. Τα στοιχεία. Τα διαβάζω τα στοιχεία και να σας πω για τα στοιχεία της Εργάνης. Τα στοιχεία της Εργάνης. Έχετε διαβάσει πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μισθό 100 ευρώ το μήνα? Κύριε Λυριτζή. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι φαίνονται να δουλεύουν και έχουν να πληρωθούν ένα εξάμεινο και ένα χρόνο? Σύμφωνοι, κύριε Λυριτζή. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι το ισοζύγιο μεταξύ επιχειρήσεων που κλείνουν και ανοίγουν γίνεται πιο θετικό. Αυτή τη στιγμή υπήρξαν, λέει, το πρώτο εξάμεινο του 2016, 200.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Οικονομικά θαύματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Σκεφτείτε ότι το 25% του ΑΕΠ είχε εξαερωθεί. Σκεφτείτε ότι 1,5 εκατομμύριο ήταν οι άνεργοι. Έχει μειωθεί η ανεργία. 2%. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Αλλά γίνονται κάποια μικρά βήματα και γίνεται κάποια προσπάθεια. Κάνουμε και τις αναφορές στο παρελθόν. Η γνώμη σας για αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης με τον επικεφαλής της Ελστάτ, στον χώρο της δικαιοσύνης, ποια είναι? Υπάρχει θέμα δηλαδή με την καταγραφή? Έχει παραπευθεί, από όσο ξέρω, για κακούργημα, ενώ ήταν πλημέλημα για παράβαση καθήκοντος και η κατηγορία ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά στοιχεία για το έλλειμμα του 2009. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης πλέον να το κρίνει. Πολιτικά εσείς τι λέτε? Πολιτικά βεβαίως και μας θα πρέπει. Φόρτωσαν παραπάνω έλλειμμα ή όχι? Κυρία Λυριτζή, βεβαίως για τόσο σοβαρά θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να ελεγχθεί η κατάσταση. Άλλο σας ρωτάει. Εάν είχε φουσκωθεί το έλλειμμα, θα πρέπει να ελεγχθεί αυτό. Ναι, εσείς τι πιστεύετε, λέω? Τι πιστεύω? Γιατί έχουν περάσει από τότε, από το 9, έχουν περάσει 7 χρόνια. Έχουν καταγραφεί, που λέει και ο κ. Κουτσούκος, νομίζω σωστά, μια σειρά από περιπολογισμού. Του ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, φτιάξατε κι εσείς το δικό σας. Ή πατάμε πάνω στα στοιχεία και λέμε αυτά είναι τα στοιχεία, ή κάτι τρέχει. Αν κάτι τρέχει, τρεις είστε, βάλτε και τα υπόλοιπα κόμματα να γίνετε πολλοί, να πείτε παιδιά τα στοιχεία ήταν ψεύτικα και μας φορτώσατε. Εμείς και μην δεχόμαστε τίποτα από όλα αυτά και τελειώσαμε. Τι ισχύει από όλα? Γιατί διαμορφώνεται και στην κοινωνία ένα κλίμα. Αν τα πολιτικά κόμματα δεν πάρετε σαφή στάση για το θέμα, μπορεί να διαμορφωθεί αν ήταν ένα κλίμα, παιδιά μας συστήσανε. Εκτός αν μας συστήσανε. Εμείς είχαμε ζητήσει επανειλημμένως να διερευθούν οι συνθήκες που μας οδήγησαν στην ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Δεν είναι κάτι. Όχι, κρυφό δεν είναι. Δεν σας ρωτάει για τις συνθήκες. Για τις συνθήκες συμφωνούμε, για τα νούμερα σας ρωτάει. Για τα νούμερα. Κύριε Αβάκη, και είπα νωρίτερα ότι τα νούμερα, κύριε Λυριτζή, είναι κατεγραμμένα με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους προϋπολογισμούς τώρα 7 χρόνια. Επειδή έχω. Επειδή έτυχε να Πουτσουκο, είμαι εισηγητής στους περισσότερους προϋπολογισμούς. Και είναι άλλο πράγμα, τα νούμερα και άλλο οι συνθήκες. Για τις συνθήκες, επειδή είχαμε πρόσφατα τη συζήτηση για την εξεταστική της Νέας Δημοκρατίας, είπαμε να τελειώσει αυτή, να κλείσουμε αυτή την παλιά σελίδα και να γίνει μια εξεταστική από το 2000 μέχρι τώρα για τις συνθήκες. Και να αποτυπωθούν όλα με εμπειρογνώμονες. Αλλά
Η πραγματικότητα είναι ότι οι προϋπολογισμοί από το 10 και μετά στηρίζονται στα ελλείμματα και στα χρέη που κατεγράφηκαν το 9. Το 9. Αυτό έγραψε και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης στους προϋπολογισμούς. Πάρτε τις ηγετικές εκθέσεις και τα νούμερα τα δείτε. Κύριε Σπυράκη, θέματος και του συνολικού. Αυτό που κυρίως πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να περιβάλλει με μία αχλή το τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ μεγάλη η επιμονή μας στη δημιουργία της εξεταστικής. Αλλά δεν συμφωνείτε αν μπει το περίοδος του Καραμαλή, κυρία Σπυράκη. Έχει δεσμευτεί είναι στο το άβατον του Πάπα ο Καραμαλής. Έχει δεσμευτεί και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό ότι η πρώτη και η μόνη εξεταστική που θα κάνουμε μετά τις εκλογές θα είναι αυτή η εξεταστική. Γιατί εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξελισσόμενη κατάσταση που έβαινε στην έξοδο, γιατί η κυρία Βάκη αναφέρθηκε σε αυτό, για το τέλος του 2014, με βάση όλες τις εκτιμήσεις και τις επίσημες εκθέσεις της Κομισιόν που έλεγαν ότι οι τράπεζες δεν χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση και την εκτίμηση ότι οδεύαμε σε προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Και αμέσως μετά βρεθήκαμε με ένα μνημόνιο 86 δισεκατομμυρίων ευρώ και με μια συνολική επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε εσάς, το είπε ο κύριος Στρέγκλιν, του μόνιμου μηχανισμού στήριξης, στο δικό σας σταθμό έδωσε τη συνέντευξη. Από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να διερευνηθεί ως πάρα πολύ μεγάλο μέρος βάρος της ευθύνης. Δεν είναι το μοναδικό, για να μην νομίζετε κύριε Κουτσούκο ότι δεν απαντώ σε αυτό που λέτε, αλλά είναι το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της εξέλιξης και πρέπει να το ξέρουμε κύριε Κουτσούκο. Το γεγονός ότι τα κόμματα συμπεριφέρθηκαν με τη μία ή με την άλλη εκδοχή προσδιορίζει ακριβώς και τη στάση τους απέναντι σε αυτή την πολύ γκρίζα περίοδο. Και ήταν μια περίοδος πειραματισμού απέναντι στους Έλληνες και επιτρέψτε μου να μιλήσω γιατί η κυρία Βάκη νομίζω δεν εξήντλησε το χρόνο μας. Λοιπόν, και ως εκ τούτου πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, δεν ανεβαίνουν οι συντάξεις έτσι. Οι συντάξεις ανεβαίνουν με σταθεροποίηση του τοπίου. Ανεβαίνουν με επενδύσεις. Οι συντάξεις ανεβαίνουν με σοβαρή κυβέρνηση. Οι συντάξεις ανεβαίνουν με κυρίως και πρώτα απ' όλα ένα σταθερό πολιτικό τοπίο. Σταθερότητα. Όχι εισαγωγή αστάθειας με την απλή αναλογική. Με την απλή αναλογική. Θα έχουμε μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση. Όχι με την εισαγωγή αστάθειας από το παράθυρο, με την απλή αναλογική, η οποία οδηγεί σε προφανή ακυβερνησία. Θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό τοπίο, μια σταθερή κυβέρνηση και σταθερούς κανόνες. Δεν θα κουραστώ να λέω, κύριε Λιλιτζή, ότι κανένας δεν βάζει τα λεφτά του σε ένα μαγαζί που κινδυνεύει να κλείσει. Και αυτό που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι να αυξήσει την αστάθεια. Και δεν το λέμε εμείς. Διαβάστε τι λέει η κυρία Νιούη, για παράδειγμα, του SSM. Λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες δεν βοήθησε στην υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ο λογαριασμός ξανά στους Έλληνες. Η ανακεφαλαιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ στον αέρα. Και ξανά. Στο όνομα του ελληνικού λαού δανειζόμαστε, κύριε Λίρτζη. Το ξέρετε πολύ καλά. Και στο τέλος της μέρας είναι των Ελλήνων τα λεφτά. Άρα αυτό πρέπει να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους και εκεί πρέπει πρώτα απ' όλα να απολογηθούν. Και γι' αυτό και μείναμε και κατάπληκτοι, να σας πω την αλήθεια, με την επίδειξη συνενοχής που έκαναν στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα εκείνης της γκρίζας περίοδου. Υποτίθεται ότι την αποτάσσονται. Υποτίθεται ότι γι' αυτό έκαναν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μένει τίποτα άλλο από μια ενιαία περίοδο εξαγγελιών, γκρίζων συμπεριφορών και αδιευκρίνιστων κινήτρων, θα μου επιτρέψετε. Γιατί πέρυσι είχατε ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή από το 1981, δεν απατώμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ζητήσατε Εξεταστική Επιτροπή για τους 6 πρώτους και γιατί το 86 εκατομμύρια. Γιατί ο κύριος Γκαλμπρέιθ μας είπε ότι στήσατε παράγκα στο σπίτι του κυρίου Βαρουφάκη, ότι είχατε πλάν B ή πλάν A κατ' εμάς, για να μπορέσετε να φτιάξετε ένα εναλλακτικό σύστημα το οποίο θα έβγαζε τη χώρα από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγούσε τους Έλληνες στη φτώχεια, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους άλλους υπαλλήλους σε πληρωμή με νομισματικές μονάδες, με IOU και τελικά είχατε στόχο ακόμη και συλλήψη να κάνετε. Το μόνο πλάνο θέλουμε να τα ξέρουμε αυτά, ξέρετε. Θέλουμε να τα ξέρουμε αυτά. Οι Έλληνες οφείλουν να τα ξέρουν αυτά. Δεν είναι αφήγημα το γεγονός ότι ο άλλος προσελήφθη για να φτιάξει ένα λεπτό σχέδιο για την χώρα. 214 δις πήρατε με τα προηγούμενα μνημόνια, τα οποία κάνανε τι?
Λέτε για τις συντάξεις και κόπτες. 40% απώλεια των συντάξεων και των μισθών υπήρχαν στην Ελλάδα τελευταία. 30% κόβεται σήμερα τις επικουρικές. Την έκθεση του ανεξάρτητου. Σας παρακαλώ. Την έκθεση του ανεξάρτητου γραφείου αξιολόγηση του Δούνου, του πώς την αξιολογείτε εσείς. Για πείτε μας δύο λόγια. Το ότι δεν έγιναν αναδιάρθρωση του χρέους τότε. Ότι ποιούσατε την ίσα και ο πρόεδρος σας λέει ακόμα και τώρα ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Να πάρετε θέση. Για το Σεπτέμβρη, τι στάση θα κρατήσετε εσείς. Σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται να μην περάσουν οι ομαδικές απολύσεις και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέλω να ακούσω με προσοχή τη στάση του κόμματός σας. Πήγατε πίσω από την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 παράκλητη. Για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, πόσα δαπανίσατε. 50 δις. 50. Το 2013 και το 2014. Για το PSI μια κουβέντα θα πείτε. Εσείς το υπερασπιστήκατε, νομίζω. Για τα 86 δις. Μια κουβέντα ενώ ότι μέχρι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι ήρθε πάρα πολύ αργά. Βεβαίως και ήρθε πάρα πολύ αργά, γιατί περίμενα να ξεφορτωθούν τα τοξικά ομόλογα ευρωπαϊκές τράπεζες. Και διότι ήταν πάρα πολύ λίγο. Μόνο που δεν ήταν λίγο για τα νοσοκομεία, για τα πανεπιστήμια και τους μικροομολογιούχους. Λοιπόν, μία κουβέντα περιμένουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Σπυράκη, μου επιτρέπετε. Εντάξει, θα απαντήσω τώρα. Κύριε Σπυράκη, μισό λεπτό. Για τα 86 δις πλέον. Όχι, δεν μαλώνουμε. Εγώ σας ζητάω τις προτάσεις. Αλλά συγκρατηθείτε. Συγκρατηθείτε γιατί το πίεσε. Πρώτα απ' όλα αφήρεσε καθαρό χρέος 100 δισεκατομμύρια από τη χώρα και ήταν η πρώτη φορά στον πολιτισμένο κόσμο που έγινε αυτό. Δεύτερον, το υπερασπιστήκατε πλέον ως κυβέρνηση προκειμένου να κατοχυρώσετε τα συμφέροντα της χώρας και αυτό ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνετε. Αλλά συγκρατηθείτε, καταλάβετε ακριβώς τι σας συμβαίνει. Επίσης, πείτε μας παρακαλώ πάρα πολύ τι ήταν αυτό το Plan X το οποίο δημιουργήσατε προκειμένου υποτίθεται να έχετε εναλλακτική λύση στην παράγκα. Το μόνο Plan X, κυρία Σπυράκη, που εγώ γνωρίζω ήταν κυρία Σόιμπλε. Ακούστε, κυρία Βακή, εσείς δεν γνωρίζετε ποιο είναι το Plan X. Και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Εγώ για Brexit σε συρτάρια των Βρυξελών ξέρω από Ευρωπαίους αξιωματούχους, τους οποίους ουδέποτε αντιωθήκατε και αμφισβητήσετε. Ετοιμαστήκατε να μας πάτε στη Δραχμή ή σε αδιευκρίνηση στο νόμισμα. Ποιος σας πήγε στη Δραχμή. Να κάνετε τη χώρα Βενεζουέλα. Ποιος σας πήγε στη Δραχμή. Πειραματιστήκατε στο όνομα του ελληνικού λαού. Φορτώσατε τον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια χρέα στο χρέος. Συνεχίστε με κινήματα μεσαρόλας. Ποιείτε την ίσα. Ποιείτε την ίσα σε μία περίοδο που έχετε τεράστια ευθύνη. Εμείς ποιούμε σήμερα την οι συνταξιούχοι πήγαν να πάρουν τις συντάξεις που τους είχατε υποσχεθεί ότι δεν θα αγγίξετε και είναι 30% κυρία Βάκη. Ποιες συντάξεις, κυρία Σπυράκη. Τις επικουρικές που είναι μέχρι 1.300 ευρώ άνθρωποι, είναι προστατευμένες. Που τις πλήρωσαν οι άνθρωποι, και κυρία Βάκη. Εσείς τώρα τις πλήρωσαν οι άνθρωποι αυτές τις συντάξεις. Τις πλήρωσαν σε όλο του εργασιακό βίο. Αυτά θα εκτός να αν καταδικάσουμε, εκτός αν καταδικάσουμε εκείνους που δουλεύουν 40 χρόνια και καταβάλουν εισφορές για να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γι' αυτό υπάρχει αναλογικότητα, κυρία Βάκη. Και αυτή δεν εφαρμόζεται. Αυτή δεν εφαρμόζεται. Την αναλογικότητα δεν εφαρμόζεται. 12 ορισμένες περιπτώσεις. Κάνατε κάποιο τεράστιο τώρα και μιλάτε για τις συντάξεις. Δεν διακόπτω για λόγους ευγενίας της κυρίας, αλλά είναι φανερό ότι η προσπάθεια του νέου δικοματισμού είναι να μην μας αφήσουν χώρο. Λοιπόν, ναι. Θα το ακούσετε τώρα. Παλιά. Ακούστε. Λοιπόν. Κυρία Μάκη, η κυρία Γεννηματά είπε στη Βουλή να μας φέρετε το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συστήσει ο Πρωθυπουργός για το σχέδιο X. Φέρτε το να δούμε τι γράφει. Πού το είδατε αυτό το σχέδιο X. Αυτό το είδαμε το κύριο Τσίπρας, κύριε Βάκη. Το μόνο που έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι έδωσε τελή. Ακούστε τώρα. Κύριε Κουτσούκο, πήγε κανείς στη Δραχμή, σας ρωτάω. Δεν πήγε κανένα στη Δραχμή. Αλλά το γεγονός, που με επιτρέπετε κυρία Σπυράκη, το γεγονός ότι κόψαμε το ΕΚΑΣ είναι αποτέλεσμα, το γεγονός ότι κόψαμε το ΕΚΑΣ είναι αποτέλεσμα αυτού του πειραματισμού. Το γεγονός ότι έχουμε 12,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Όχι, ήταν και στην προηγούμενη συζήτηση το θέμα. Κάντε λάθος. Στην πέμπτη αξιολόγηση η περικοπή του ΕΚΑΣ δεν προβλεπόταν. Επειδή ξέρω ότι εσείς τα διαβάζετε καλά, το mail Χαρδούβελη έλεγε ότι θα δούμε το ΕΚΑΣ για να μην το παίρνουν από ένα όριο και πάνω νέοι συνταξιούχοι. Δεν έλεγε πουθενά ότι θα το κόψουμε. Λέω λοιπόν, αυτά που πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι αποτέλεσμα αυτού του πειραματισμού. Και επειδή πρέπει να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες και να βάλει και τον εαυτό του μέσα. Εμείς είπαμε μία και μόνη εξεταστική από την περίοδο που μπήκε η Ελλάδα στην ΟΝΕ μέχρι τώρα. Αλλά βλέπετε που συμφωνεί ο δικοματισμός. Να εξαιρέσουμε τον Καραμαλή.
Αυτό είναι το παράδοξο δηλαδή όλη αυτή τη ιστορία. Πρέπει να κλείσει αυτή η σελίδα, αγαπητές φίλες των δύο κομμάτων. Να την γυρίσουμε τη σελίδα και να δούμε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Έρχεται, το είπατε, έρχεται η αξιολόγηση. Έχουν βάλει τα εργασιακά, το lockout. Τι θα κάνετε, κυρία Βάκη? Έχουν βάλει τις ομαδικές απολύσεις. Εφέρατε τα εργασιακά στο τραπέζι. Είχαν φύγει, κύριε Αμερικανό. Τα φέρατε τα εργασιακά στο τραπέζι. Το θέταμε και στους προηγούμενους. Και η κοινωνική εταιρεία έχουν συμφωνήσει και υπάρχει μια ενιαία στρατηγική. Εσάς ποια είναι η θέση σας? Εμάς η θέση μας είναι ότι τα διώξαμε από το τραπέζι τα εργασιακά. Είπαμε όχι στις ομαδικές απολύσεις, όχι στο lockout. Εσείς τα φέρατε στο τραπέζι. Πότε και να σας πω κάτι. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε, ένα μόντους βιβέντι. Δεν ήταν όλα μέσα αυτά, κύριε Κουτσούκο. Με την αξιολόγηση και την έκλεισε. Το ζήτημα της πραγματικής οικονομίας, από την οποία εξαρτώμαστε όλοι. Δηλαδή, επενδύσεις, ανάπτυξη με πραγματικούς όρους, όχι με ληξιπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα έχουν να κάνουν, επειδή έχουν αυξηθεί τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου, χρωστάει σε όποιον περνάει έξω από την πόρτα του δημοσίου. 7 δισεκατομμύρια. Ναι, κύριε Κουτσούκο, αλλά αρχίζουν και αποπληρώνονται τα ληξιπρόθεσμα. Της διαχείρισης εξουσίας. Η πραγματική οικονομία είναι η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά για να τα δούμε, κύριε Λίρτζη. Θέλει ένα καθαρό τοπίο. Και δεν μπορεί να το διασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις τεχνικές της εξουσίας. Γιατί έχετε διαφωνία εσείς με την πολιτική που ακολουθεί στα ζητήματα της αναπτυξιακής προοπτικής? Προφανώς δεν είναι αξιόπιστοι για να προσελκύσουν επενδύσεις. Και γιατί? Δεν είναι αξιόπιστοι για να προσελκύσουν επενδύσεις. Τι κουβεντιάζαμε νωρίτερα? Κουβεντιάζαμε για τα κτίρια του δημοσίου. Η τρενοσέ, πόσο χρωστούσε στην πινακίου φακής. Τα 170... Θυμάστε πόση μεγάλη φασαρία είναι. Δύο φορές τη χρεοκοπήσατε. Δύο φορές είναι περίπτωση Ολυμπιακής. Δύο φορές τη χρεοκοπήσατε με δάνειο 170 εκατομμύρια ευρώ στην ΟΣΕ και 750 εκατομμύρια στα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τακτική να φωνάζει ο ένας πάνω στον άλλο. Αλλά θυμάστε ότι η φασαρία για την τρενοσέ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έγινε για το προτινόμενο τίμημα. Εγώ σε ό,τι αφορά και με το τη δική μας περίοδο. Είναι το 1/4 του τιμήματος, πολύ λιγότερο. Έχει κάνει προσαρμογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να λέμε την αλήθεια. Έχει κάνει προσαρμογές, όμως τις προσαρμογές τις έκανε προσγειωνόμενος ανώμαλα στο έδαφος της σκληρής πραγματικότητας. Και έχει μία αμφισημία στο εσωτερικό του, που δεν μπορεί να τον κάνει αξιόπιστο στο μέγα ζήτημα της προσέλκυσης των επενδύσεων. Διότι λεφτά δεν μπορούμε να βρούμε με τις δικαστικές αποφάσεις. Ό,τι και να πει τα δικαστήρια για τα ελλείμματα και τα χρέη, είναι η πραγματική οικονομία που καθορίζει τις όρες και τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι Κουτσούκο. Καλές διακοπές για σου, δεν έχετε πάει. Και καλή συνέχεια. Δεν έχουμε πάει. Δεν έχετε πάει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είναι ο επικεφαλής του ποταμίου, ο κύριος Θοδωράκης μαζί μας.